Είναι ένα ωραίο μουσικό βίντεο. Come to raise the dead. Have I come here to play Jesus to the lepers in my head? Did I ask too much, more than a lie? I gave you nothing, now's all I've got. We're warm, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we do it again. You say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. I asked you to enter, and then I made you crawl. You can't be holding on to what I've got when all I've got is hurt, one love, one blood, one life. I've got to do what I should. One life with each other, sister. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Για ποιον το ξέρει, ο Ρότι Τάρπλεϊ έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών με ένα σοβαρό πρόβλημα στο σηκώτινα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες από το θάνατό του. Εντάξει, δεν θα μάθουμε και ποτέ στην πραγματικότητα περισσότερα πράγματα, αλλά το λέω με την έννοια ότι ξέρεις, είναι καλό να μένουμε τώρα πλέον σε αυτά. Όπως βλέπαμε το βίντεο και λέω ο Κωνσταντίνος Δέτζης για πότε πήγε από την άμυνα στην επίθεση και πάει λέγοντας. Πάντως, με αφορμή αυτό το βίντεο, θέλω να πω κάτι ότι αυτή η ομάδα δεν πήρε τίτλο ευρωπαϊκό. Ναι, δεν πήρε. Αλλά νομίζω ότι μαζί με την ομάδα των προηγούμενων χρόνων του Ολυμπιακού. Για μένα προσωπικά, και το λέω επειδή ήμουν μέλος εκείνης της ομάδας, ίσως είναι η καλύτερη, αν όχι η καλύτερη, μέσα στις δύο-τρεις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει ποτέ από τον Ολυμπιακό. Έπαιζε απίστευτο μπάσκετ. Ίσως δεύτερος το λέω αυτό, και ο Βασούλας το είπε προχθές. Ναι. Ότι αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα που δεν πήρε τίτλο. Που δεν πήρε τίτλο. Ναι. Έπαιζε μπάσκετ φοβερό. Συμβαίνει όμως καμιά φορά, τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε. Ευρωπαϊκό τίτλο. Ευρωπαϊκό, ναι, όχι ευρωπαϊκό. Προφανώς. Άρης Εφές, τελικός κυπελλήγων στο Ρήνο 1993. Να δούμε λίγο ακόμη από Ρόι Τάρπλεϊ. Τελικό, το άγχος και το στρες κάνουν τα χέρια και τα πόδια και όλο το σώμα βαριά. Τάρπλεϊ σαν αρχίζει να αφυπνίζεται. Άντερσον. Γιαννάκης. 6,5 λεπτά ακόμα. Ο Άρης σε απόσταση αναπνοής για πρώτη φορά μετά την έναρξη του αγώνα. 23-21. Η αυτής για τον Μισούνοφ και 23-23. Από τον Μιχαήλ Μισούνοφ. Νομίζω ότι έχει πετύχει 8 πόντους και όχι 6 όπως δείχνουν οι Τούρκοι. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Άρης σοφαρίζει. Ρίτσαρντ, το επιθετικό rebound από τον Οστούρ, κόβει ο Μισούνο. Και να ο Άρης ξανά έτοιμος να εκπληδιάσει. Τάρπλεϊ θα καρφώσει 25-23. Με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ο Άρης περνάει μπροστά.
και δίνει την εντύπωση ότι το καλάθι αυτό γεμάτο από την αποφασιστικότητα του Τάρπλεϊ. Επιμένει ο Φέρφ να ζητάει την άμυνα από τους παίκτες του και είναι σαφές το γιατί. Έχει δει την ευρικότητά του στην επίθεση. Όμως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που καταλογίζει στους παίκτες του ότι μπορούν να διορθώσουν είναι η άμυνα, καθώς χειρολεκτικά ζήτησε σε τραγική μέρα επιθετικά. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να αποσοβήσει όσο περισσότερους πόντους μπορεί, μήπως και καταφέρει να πάρει το κύπελο με αυτόν τον τρόπο, καθώς 7 και 13 πριν το τέλος δεν φαίνεται να συνέρχεται. Ξαναβλέπετε την τελευταία προσπάθεια του Ναουμόσκι, έπεσε πάνω στον Τάρπλεϊ. Είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού. Αν πρόλαβα να δω καλά, ο Άρης έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη. Και θα το ξαναπούμε, το έχουμε πει και σε άλλα μάτς του Ολυμπιακού. Σε άλλα μάτς του Άρη, κυρίως με τον Ολυμπιακό και με τον Μανιόν, ήταν ο Σερφ γυρίζει την άμυνα σε ζώνη. Κάτι πολύ πολύ σοβαρό συμβαίνει στην ομάδα του. Τάρπλεϊ. Γκάσπαρης. Περνάει ο Τάρπλεϊ, 45-44. 19 πόντοι από τον Αμερικανό, έχω την εντύπωση, Βασίλη Παραμανίδη, τον μοναδικό παίκτη του Άρη που μπορεί να κοιτάξει με αυτό ακριβώς, με μεγαλύτερη ευκαιρία. Άλλο ένα rebound από τον Τάρπλεϊ. Είναι κρίμα βέβαια, αλλά ο Τάρπλεϊ εδώ και πολλή ώρα ή στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα παίζει μόνος του. Αλλά έτσι δεν μπορεί ο Άρης να κατακτήσει το τρόπαιο. Μόνο με τον Τάρπλεϊ. Όταν όλη η άμυνα ζώνης, η άμυνα men to men με παγίδες και double team είναι προσαρμοσμένη πάνω του. Η ώρα του Άντερσον, μπροστά ο Άρης. 45-46. Τρεις φορές έχει περάσει ο Άρης μπροστά και τις τρεις φορές με καλάθι του Άντερσον. Μισούνοκ, χωρίς πίεση. 45-48. Για να δούμε, Βασίλη Παραμανίδη, αν ήρθε η ώρα ο Άρης έστω και καθυστερημένα να κάνει αυτό το λεγόμενο break. Γιαννάκης. Και βεβαίως τέτοιες ώρες ο Γιαννάκης, σαν και άστοχος, σαν και νευρικός, είναι απαραίτητος. Και λόγω ηγετικών προσόντων και λόγω ψυχικών χαρισμάτων. Αλλά εδώ κοντά του είναι όλη η παλιά παρέα από την Νίκη, από τον Ιωνικό. Ο Άντερσον που είναι καθοριστικό σε κέρια σημεία. 45-50, η μεγάλη στιγμή του Άρη. Που φαίνεται να ευκαιριάζει την FS Pilsen και να αρχίζει επιτέλους να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό εδώ μέσα. Ναουμόσκι, ακόμα 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Σαρίζει απέναντι στο Γιαννάκη. 48-50. Βασίλη, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης εκτός από το προβάδισμα και την μπάλα έχει και ένα τελευταίο time out. Ενώ οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα, έχουν πάρει και τα δύο. Έγινε όμως το λάθος. Βήματα 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης και πάλι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Μεταξύ σφύρας και άκρονος, πείτε ό,τι θέλετε. Το μάτι, οι δύο ομάδες είναι κρέμονται σε μια κλωστή και το μάτι ολόκληρο. 48-50. 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όχι τρίποντο βέβαια. Ναουμόσκι, Βιζί. Ναι! Το rebound του Μισούνοφ, ναι, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης για μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. 50-48. Είναι παιδικό το σκορ, είναι απίστευτο. Είναι το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αλλά είναι αλήθεια. Ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έτοιμος να σηκώσει ένα ακόμα κύπελο. Το σηκώνει τώρα το ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτό που σήκωσε ο Γιώργος Αμερικάνος στις 4 Απριλίου του 68. Αυτό που σήκωσε ο Παναγιώτης Φασούλας στις 27 Μαρτίου του 91 στο πατινουάρ της Γενέβης. Αυτό σηκώνει το ίδιο το πορσελάνινο. Προσοχή βέβαια να μην σπάσει όπως το έσπασε ο Φασούλας στη Γενέβη. Στα χέρια όλων των πρωταγωνιστών, αυτών που οδήγησαν τον Άρη στην κορυφή. Ωραίο, ε! Το καλύτερο που δεν βάλα τις καρέκλες, που πέταγε μετά. Εντάξει, δεν είναι για τον Τάρπλεϊ, δεν είναι για τον Τάρπλεϊ. Είναι για καλό. Και αυτή ήταν καλή ομάδα τότε. Ε, και ο Άρης. Και πιο πριν ήταν καλή ομάδα. Πιο πριν ήταν ακόμη καλύτερη, εντάξει, ναι, οκ. Και εκείνη δεν πήρε τίτλο, ευρωπαϊκό. Και εκείνη δεν πήρε τίτλο, ναι. Εσύ θυμάσαι. Ναι, εννοείται. Θυμάσαι και λίγο πιο νέο. Εννοείται. Εγώ θυμάμαι το συγκεκριμένο μάτσο, για παράδειγμα, το έβλεπα έχοντας τελειώσει από τα αγγλικά. Σε ένα καφενείο εκεί στην άκρη, έκανε και λίγο κρύο, θυμάμαι τότε. Και το βλέπαμε το εγώ θυμάμαι πολύ πιο από το 86 τον Drazen στο σεφ μέσα. Α, εντάξει.
Εσύ Τάσο, τώρα να μην σε ρωτήσω. Παιδικό σταθμό μόλις είχα βγει. Ίσα-ίσα, ε. Πρέπει να δούμε ότι, να πούμε, ότι συζητάμε για τον Darplay άσχετα που εμείς βρίσκουμε πάντα αφορμή να πούμε για το κάτι παραπάνω. Και μάλιστα να δούμε και δηλώσεις που έκανε για το Darplay προχθές ο Ιωαννίδης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας για να παρακολουθήσουμε. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από την Ελλάδα ασυζητητή. Δηλαδή, γιατί μου λένε ορισμένοι για άλλους παίκτες, δεν γίνεται καμία σύγκριση. Τότε ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σπάνια θα μπορούσε να έρθει στην Ευρώπη αν δεν του συμβαίνανε κάποια προβλήματα που είχε. Και στο γήπεδο ήταν από τεχνικής άποψης και από άποψης μπάσκετ, νομίζω, απίστευτο ταλέντο. Πολλοί άνθρωποι θα το θυμούνται. Στην προπόνηση έκανε τρομερά πράγματα. Ο Ρόι ήταν ένας παίκτης ο οποίος έμπαινε στο γήπεδο και έκανε καλύτερο συμπαίκτη του. Το οποίο δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν υπήρχε παίκτης ο οποίος θα έμπαινε μέσα, θα βάζει 35 πόντους και θα ήταν συγχρόνος ομαδικός και θα λειτουργούσε τόσο καλά για την ομάδα. Δεν υπήρχαν ποτέ κακά συναισθήματα από τους συμπαίκτες του, γιατί μπορεί να εκβίασε κάποια προσπάθεια να μην έκανε κάτι σωστά. Τελείωνε το παιχνίδι και ήταν κατά 99% αλάνθαστος. Είχε πάσα, σουτ, μπορούσε να τρέξει με την μπάλα. Αυτά πολύ λίγοι μπορούσανε. Λοιπόν, ο Κροάτης, ο Τσόσιτς, ο Ρώσος, ο οποίος διέπρεψε και στο NBA, και αυτός μπορούσε να κάνει σαν πεντάρι και να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακή η μεταγραφή του, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο στο NBA περιμέναν πάρα πολλά από αυτόν. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, τότε είχε ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει να άγγιζε τα 8-9 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Επειδή στο NBA για να μπορέσει να παίξει κάποιος πρέπει να έχει κάτι special πραγματικά, γι' αυτό το καλύτερό του το έκανε πάρα πολύ προπόνηση επάνω στο rebound. Αν θυμάστε με τα δάχτυλα πώς έπαιρνε την μπάλα. Και είναι κρίμα από το Θεό, τέτοιος μεγάλος παίκτης και έφυγε πρόωρα και έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις. Θυμάμαι πολλές φορές ήμουνα στη μία πλευρά του γηπέδου και αυτός ήταν στη weak side κοντά στο καλάθι και πρώτη φορά είδα ψηλό να απαιτεί από μένα να σουτάρω, γιατί είχε πάρει πολύ καλή θέση για να πάρει ένα επιθετικό rebound. Δηλαδή ήταν ένα παιδί έξυπνο στο μπάσκετ, αλλά τελικά δεν κατάφερε να νικήσει τις αδυναμίες του. Και τελικά αυτή τη στιγμή να είμαστε όλοι στεναχωρημένοι που δεν είναι κοντά μας. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Εμείς είχαμε βρεθεί σε πολύ κακή μέρα. Ήμασταν πολύ άστοχοι. Εκείνος όμως κοντά στο καλάθι έδωσε πάρα πολλές λύσεις. Ήταν παίκτης ο οποίος κοντά στο καλάθι νομίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ξέρουν να χρησιμοποιήσουν και το σώμα τους και την τεχνική τους τόσο καλά. Ο Ρόι είχε τα πάντα. Ήταν άρχοντας πρώτα απ' όλα. Και στα λεφτά και παντού. Το λέω για να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή όταν έβαλε ένα καλάθι ο Φράνκο, ο Νάκητς και κερδίσαμε τη Ρεάλ και είχε μπόνους από τον πρόεδρο, πήγε και έδωσε τα μισά λεφτά στο Φράνκο, γιατί αν δεν το έβαζε δεν θα έπαιρνε τα χρήματα. Το μπάσκετ που έπαιζε ο Ολυμπιακός όσο ήταν ο Darplay ήταν εξαιρετικό. Και ήταν και η ομάδα βέβαια όλοι οι υπόλοιποι, δεν ήταν δικό κανένα τα παιδιά, αλλά ήταν, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά του Ολυμπιακού στη δεκαετία του 1990, άρχισε και μετά ακολούθησαν επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν σε όλα καλός. Το μόνο κακό που έκανε ήταν στο Tel Aviv που μας χάλασε την ησυχία της ομάδος και χάσαμε το τελικό. Πήραμε το W μετά. Το W με καλύτερο παίκτη, το Darplay ασυζητητή. Δεν ξεχάσω, ας πούμε, έπαιζε αντίπαλος με τον Τζαλαλή στο Παγκράτη και ο Σάκης, ας πούμε, τον έβγαλε από τα ρούχα του, ας πούμε, με τον τρόπο που τον. Δεν μπορούσε να. Όπως και με τον Αργύρη τον Παπαπέτρου. Θυμάμαι ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να παίξει. Ενώ είχε εκπληκτικά προσόντα, έχανε την ψυχραιμία του. Άκουγε. Ο Darplay ήταν έξυπνος πολύ. Και ήξερε ότι την αξία του μπορεί να την καταλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ μπάσκετ. Λοιπόν, και το πίστευα αυτό και τον ρώτησα ποιον αγαπάς πιο πολύ από τον Άρη. Και ποιον μου είπε, τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς τότε ήταν τεχνικός σύμβουλος στον Άρη και επειδή μόνο αυτός μπορούσε να καταλάβει την αξία αυτού του ανθρώπου, λοιπόν
Γι' αυτό το λόγο είπε κατευθείαν ο Νίκολης. Από το Ροϊ θυμάμαι ότι αυτό το πράγμα. Ότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ξέρω, λέγανε όλοι ότι έχει κάποια προβλήματα τα οποία είναι φοβερά και τρομερά και ξεπέραστα. Στον Ολυμπιακό δεν το έδειξε αυτό σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά την καριέρα του στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα γύρισε στο NBA, αποκαταστάθηκε ουσιαστικά στο NBA. Με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο εκείνη την εποχή, το οποίο όμως δεν μπορούσε να το κρατήσει. Γιατί προφανώς η Αμερική το NBA δεν ήταν για τον Ροϊ. Όχι ως αξία, ως λειτουργία, ως. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το NBA, φαντάζομαι. Αν πραγματικά αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο τα έκανε στη ζωή του, θα ήταν τώρα από τους κορυφαίους στο μπάσκετ όλων των εποχών. Αντίθετα με τον Μπέρι. Αντίθετα με τον Μπέρι. Για πείτε. Μας κάνει τσακωτούς. Όχι, λέμε, συζητάμε για αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ότι ήταν άρχοντας και στα λεφτά και σε όλα. Αλλά μετά αναφέρθηκε σε άλλα πράγματα ο Ιωαννίδης. Και έδωσε και το μισό πριν στο. Που έδωσε το μισό πριν στον Άκη κτλ. Εσύ όμως θυμάσαι, φαντάζομαι. Όχι, όταν βγαίναμε και ένα γιόλο. Δεν άφηνε κανένα πλήρως. Κανένα. Ναι. Σε αντίθεση. Μα αυτό που είπα, αλλά δεν ακούστηκε, δεν ξέρω. Δεν μας ακούστηκε. Τον Βόλτερ. Εντάξει, καλό Χριστός, αλλά δεν δίνει όλοι το ίδιο πράγμα. Καλά, ο Βόλτερ ήταν το άκρο, εντάξει. Α, εντελώς. Το αντίθετο, ε. Έπαιρνε χαρτιά υγείας από το σεφ. Νερό. Μια φορά φύγαμε από το αεροδρόμιο μαζί. Πω, άμα τα μάθει αυτά. Δεν νομίζω να τα πάθει. Ναι. Φύγαμε από το αεροδρόμιο μαζί και καταρχήν έβαζε σούπερ. Έβαζε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Ναι, έπρεπε να βάζει σούπερ, έβαζε κάποια άλλη. Μολύβι. Που ήταν πιο φθηνή. Που ήταν πιο φθηνή και την κατέστρεψε. Τον κατέστρεψε τον κινητήρα. Τι γίνεται συνήθως. Και μια φορά φύγαμε από το αεροδρόμιο μαζί. Εκείνο έμενε στο Φάλιρο. Εγώ πήγαινα στο σπίτι μου στην Κυψέλη. Τον άφησα. Εκείνος έπαιρνε ένα εκατομμύριο δολάρια. Μου λέει, Τζόρτζε, θα πληρώσει εσύ το τάξη. Ναι, ενώ τα Ροϊ ήταν απίστευτο. Άρχοντας, Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το Ροϊ Τάρπλεϊ. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε όταν να πούμε στη διαδικασία Ευρωλίγκας. Θα έχουμε σύνδεση και με την Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι σε εξέλιξη.